Γεια σας κυρίες και κύριοι. Εισαγωγή στην υπολογιστική άλγεβρα σήμερα με το πρόγραμμα Μαξίμα. Πριν ξεκινήσουμε το μάθημα, να σας πω μονάχα μία κουβεντούλα γύρω από τη λέξη και τη φράση υπολογιστική άλγεβρα. Και τα προγράμματα ή συστήματα υπολογιστικής άλγεβρας δεν είναι τίποτα παραπάνω παρά λογισμικά προγράμματα, αν θέλετε, τα οποία μπορούν να εκτελέσουν υπολογισμούς με σύμβολα και όχι μόνο με αριθμούς. Για παράδειγμα, έχουμε συνηθίσει στο υπολογιστικό φύλλο, είτε ήταν του Open Office, είτε ήταν του Microsoft Excel, να εκτελούμε πράξεις ανάμεσα σε αριθμούς, βρίσκοντας αθροίσματα, μέσες, τιμές, διαφορές, κάνοντας πολλαπλασιασμούς, διαιρέσεις ή εφαρμόζοντας συναρτήσεις όπως είναι το ημίτονο, το συνημίτονο, ο λογάριθμος και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι καλά και θα συνεχίσουμε να τα κάνουμε. Παρ' όλα αυτά όμως, κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια συνεχιζόμενη, αν θέλετε, απέτηση, η οποία έχει ξεκινήσει βέβαια από τις αρχές της δεκαετίας του 60, να φτιαχτούν και έτσι ώστε να μπορέσουμε να χειριστούμε προγράμματα τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να εκτελέσουμε πράξεις και υπολογισμούς με σύμβολα και όχι μόνο με αριθμούς. Για παράδειγμα, να μπορούμε να υπολογίσουμε παραστάσεις όπως είναι το α συν 1 και όλο το τετράγωνο. Λοιπόν, να κάνουμε δηλαδή το ανάπτυγμα, αν θέλετε, του τετραγώνου μιας τέτοιας παράστασης. Ή, για παράδειγμα, να υπολογίσουμε ένα απλοποιημένο κλάσμα, να κάνουμε απλοποίηση σε κλάσματα. Ή, για παράδειγμα, να βρούμε την παράγωγο μιας συνάρτησης και όχι την αριθμητική τιμή αυτής της παραγόγου. Θα πούμε λοιπόν στο σημερινό μάθημα, θα κάνουμε μια εισαγωγή για αυτό το πρόγραμμα, το οποίο λέγεται Μαξίμα. Είναι ένα από τα πολλά προγράμματα υπολογιστικής άλγεβρας που υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον από αυτά που έχω εγώ υπόψη μου, υπάρχουν περισσότερα από 30 τέτοια προγράμματα υπολογιστικής άλγεβρας διαθέσιμα, αλλά από αυτά είναι ελεύθερα για ακαδημαϊκή ή φοιτητική χρήση, με την έννοια ότι δεν χρειάζεται κανείς να πληρώσει κάποια συνδρομή για να τα λάβει, όπως είναι το Μαξίμα και άλλα, όπως είναι το Maple ή το Mathematica, τα οποία επίσης είναι πολύ ισχυρά προγράμματα, αλλά ξέρετε, χάνουμε κάποια χρήματα για να τα πάρουμε. Και ούτω καθεξής. Λοιπόν, 2-3 εισαγωγικά πραγματάκια για το Μαξίμα, κυρίες και κύριοι. Το Μαξίμα είναι γραμμένο σε μια γλώσσα η οποία λέγεται Lisp, αρκετά παλιά, εξαιρετικά χρήσιμη για όσους έχετε όρεξη να μάθετε να την προγραμματίζετε. Ξεκίνησε σαν πρόγραμμα τη δεκαετία του 60 στο Πανεπιστήμιο MIT, τον είπα. Εντάξει, και ήταν γνωστό με αυτό εδώ το όνομα, το Μαξίμα. Εντάξει. Λοιπόν, αρκετά χρόνια αργότερα, η άδειά του πέρασε στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, στον κύριο Σέτλερ, που είναι καθηγητής φυσικής, τώρα πια είναι αρκετά μεγάλος, αλλά συνεχίζει να είναι και αρκετά δραστήριος γύρω από αυτά τα θέματα. Λοιπόν, και λίγα χρόνια αργότερα, ο καθηγητής Σέτλερ κατάφερε να πάρει την άδεια να δημοσιεύσει τον πηγαίο κώδικα του Μαξίμα. Με λίγα λόγια, όλες τις εντολές αυτής εδώ της γλώσσας της Lisp, η οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε τους χειρισμούς μέσα από το Μαξίμα, κάτω από την άδεια GPL, μια τυπική άδεια χρήσης ελεύθερου λογισμικού στο διαδίκτυο τα τελευταία 30 χρόνια. Το Μαξίμα, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να το πάρετε δωρεάν για όλα τα λειτουργικά συστήματα, όπως είναι τα Windows, το Macintosh, υπολογιστές Linux, Unix και ούτω καθεξής. Λοιπόν, και μπορείτε βέβαια να το προμηθευτείτε από αυτήν εδώ την ιστοσελίδα, αν δεν είναι ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Εντάξει, από αυτήν εδώ την ιστοσελίδα μπορείτε να το κατεβάσετε για οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα έχετε και μάλιστα ακόμα και για παλιότερες εκδόσεις του. Όπως για παράδειγμα μπορεί να είναι τα Windows XP και όχι τα Windows 7 ή 8 που τώρα χρησιμοποιούμε, ή για παράδειγμα παλιότερες εκδόσεις του Linux ή του Unix και ούτω καθεξής. Αν ξεκινήσει κανείς, κυρίες και κύριοι, το πρόγραμμα Μαξίμα, θα βρεθεί με μια λευκή σελίδα μπροστά του. Εντάξει. Εδώ έχω χρησιμοποιήσει μια εικόνα από ένα υπολογιστή που χρησιμοποιεί αγγλικές ρυθμίσεις, γι' αυτό και τούτο εδώ το μενού είναι πάνω στα αγγλικά γραμμένο. Παρ' όλα αυτά, αν έχετε, πώς το λένε, έναν υπολογιστή που έχει ελληνικές ρυθμίσεις, μπορείτε να κατεβάσετε τη μετάφραση των μενού στα ελληνικά και να βλέπετε εδώ, για παράδειγμα, να λέει αρχείο αντί για file και ούτω καθεξής. Στη συνέχεια, έχετε υπόψη σας το εξής, ότι αυτή η λευκή σελίδα δεν είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που κανείς θα βλέπει σε έναν κειμενογράφο. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που απλά θα γράψουμε ένα κείμενο, θα το αποθηκεύσουμε και θα τελειώσει η ιστορία. Η πηγή και η καρδιά, μάλλον συγγνώμη λίγο, η καρδιά αυτών των πακέτων, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται σε μία έννοια που λέγεται κελί. Κατά κάποιο τρόπο είναι το ίδιο όνομα με αυτό που είχαμε χρησιμοποιήσει στα υπολογιστικά φύλλα, ωστόσο οι δυνατότητες του είναι πάρα πολύ διαφορετικές.
Λοιπόν, 2-3 βασικά πράγματα τώρα για τις εντολές, κυρίες και κύριοι. Να έχουμε υπόψη μας το εξής, ότι... Συγγνώμη. Κάθε εντολή παίρνει αυτόματα ένα κωδικό αρρύθμισης, για παράδειγμα, ένα διαδοχικό αριθμό. Ωραία. Για παράδειγμα, η πρώτη εντολή έχει το... θα πάρει το συμβολισμό I1, I2, η δεύτερη, I3, η τρίτη και ούτω καθεξής. Όσο γράφουμε εντολές δηλαδή στο πρόγραμμα, εντάξει, το πρόγραμμα αναθέτει σε αυτά τα κελιά αυτές εδώ τις τιμές. Το I, να σας θυμίσω ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά συντομογραφία από την αγγλική λέξη input, οπότε μιλάμε για την εισαγωγή του κελιού 1, εισαγωγή του κελιού 2 και ούτω καθεξής. Ανάλογα με αυτό που περιέχει το κελί, ο υπολογιστής και το πρόγραμμα Μαξίμα θα σας απαντήσει με τις πράξεις που αντιστοιχούν ή, αν θέλετε, με το αποτέλεσμα της παράστασης που αντιστοιχεί στις εντολές που έχετε δώσει. Αυτές οι εντολές, αυτά τα αποτελέσματα των εντολών θα τοποθετηθούν ακριβώς από κάτω με το γράμμα OU1, OU2, OU3 και ούτω καθεξής. OU1, όπως καταλαβαίνετε, είναι το αποτέλεσμα της εντολής I1, OU2 είναι το αποτέλεσμα της εντολής I2 και ούτω καθεξής. Τώρα, υπάρχουν δύο τρόποι να τερματίσουμε, κυρίες και κύριοι, μία εντολή. Είτε με το ερωτηματικό, είτε με το δολάριο. Ερωτηματικό λέμε το ελληνικό ερωτηματικό. Μην το μπερδέψετε, γιατί σε κάποια βιβλία, αν θα διαβάσετε που είναι γραμμένα στα αγγλικά, να σας θυμίζω ότι στην αγγλική βιβλιογραφία αυτό που εμείς λέμε ελληνικό ερωτηματικό, αυτοί το λένε semicolon, που σημαίνει άνω τελεία. Λοιπόν, έτσι τελειώνουν οι εντολές. Μπορούμε σε μία γραμμή, σε ένα κελί, να δώσουμε περισσότερες από μία εντολές, αλλά συνήθως δίνουμε μία. Αν δώσουμε περισσότερες εντολές, θα πρέπει να τις χωρίσουμε μεταξύ τους, είτε με το ερωτηματικό το δικό μας, είτε με το σύμβολο του δολαρίου. Και εκτελούμε αυτές τις εντολές είτε πιέζοντας το Control Enter, είτε πιέζοντας το Shift Enter, όπου έχουμε και την αυτόματη τοποθέτηση του ερωτηματικού, αν δεν το έχουμε ήδη κάνει. Αν δηλαδή πατήσετε Control Enter και δεν έχετε βάλει μέχρι εκείνη τη στιγμή τον χαρακτήρα του ερωτηματικού που τερματίζει την εντολή, τότε θα το βάλει ο υπολογιστής μόνος του. Λοιπόν. Τώρα, άλλο βασικό στελεστής που πρέπει να ξέρουμε, μάλλον πιο βασικός από όλους, κυρίες και κύριοι, είναι τούτο εδώ, είναι η άνω και κάτω τελεία. Δεν ξέρω κατά πόσο καλά το βλέπετε εδώ στην οθόνη σας, αλλά η άνω και κάτω τελεία κάνει κάτι στο οποίο στα λογιστικά φύλλα το είχαμε δει να γίνεται αυτόματα. Με λίγα λόγια, δίνουμε τιμή σε μια μεταβλητή. Αν θυμάστε από τα προηγούμενα μαθήματα, για να δώσουμε την τιμή, για παράδειγμα 5 στο κελί Β1, δεν πληκτρολογούμε πουθενά Β1. Πηγαίνουμε στο κελί Β1, έχει δηλαδή με λίγα λόγια τα λογιστικά φύλλα, ξέρετε, έχουν ονομάσει από τα πριν τις μεταβλητές που χρησιμοποιούμε, οπότε εμείς δίνουμε μονάχα τιμές στις μεταβλητές. Στα προγράμματα υπολογιστικής άλγεβρας, όπως είναι το Μαξίμα και όλα τα άλλα, τα Maple, μαθηματικά κτλ., αυτό δεν υπάρχει. Θα πρέπει δηλαδή να δώσετε κι εσείς και το όνομα της μεταβλητής. Το όνομα της μεταβλητής και η τιμή της μεταβλητής χωρίζονται μεταξύ τους με την άνω και κάτω τελεία. Σε ένα πρόγραμμα του Μαξίμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έχουμε βάλει πάρα πολλές εντολές, 1, 2, 3, 4, 5, 10 κτλ., εντάξει, η εντολή Control R θα μας δώσει το αποτέλεσμα της εκτέλεσης όλων των εντολών του προγράμματος μαζί. Να ένα παράδειγμα, κυρίες και κύριοι. Εδώ, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε ακόμα σε πολύ απλά παραδείγματα, αλλά προσέξτε λίγο το εξής εδώ. Έχουμε γράψει εδώ στο I1, στο πρώτο κελί δηλαδή, την εντολή 3-2. Τερματίζουμε με το ερωτηματικό, έχουμε πατήσει υποτίθεται το Control Enter και παίρνουμε την απάντηση 5. Εντάξει, προφανώς 3 και 2 κάνει 5, είναι μια απλή αλγεβρική παράσταση με την οποία μπορούμε να αρχίσουμε να ξεκινόμαστε με το πώς λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα. Παρατηρήστε ότι εδώ είμαστε στο I1, εδώ στο OU1. Άρα, επομένως, το 5 είναι η απάντηση του προγράμματος στην εντολή που δέχτηκε στο κελί I1, στην πρώτη εντολή με λίγα λόγια, εντάξει. Επίσης, προσέξτε ότι από κάτω έχουμε γράψει μια περισσότερο σύνθετη παράσταση, όπου έχουμε ένα κλάσμα στον αριθμητή του οποίου βρίσκεται η παράσταση 3-2, στον αριθμητή του κλάσματος βρίσκεται το 12-4. Προσέξτε επίσης, σας παρακαλώ, πώς χρησιμοποιούμε παρενθέσεις, έτσι ώστε να ομαδοποιούμε τις πράξεις που θέλουμε να κάνουμε, και το αποτέλεσμα, βέβαια, βλέπετε ότι είναι 5-8. Να σας θυμίσω εδώ, μάλλον να τονίσουμε εδώ, ότι στα αποτελέσματα αλγεβρικών πράξεων σε προγράμματα συμβολικής άλγεβρας, όπως τούτο εδώ, δίνονται κλάσματα. Αν είναι κλάσμα, θα το πάρουμε ως κλάσμα και όχι σαν αριθμητική τιμή. Ένας εύκολος τρόπος για να πάρουμε την αριθμητική τιμή ενός υπολογισμού, μάλλον όχι την αριθμητική, τη δεκαδική για να το πούμε πιο σωστά, είναι να δώσετε τον προσδιοριστικό νούμερ, που σημαίνει numerical value, εντάξει, βάζοντας εδώ ένα κόμμα. Προσέξτε λίγο πώς το κάνουμε τούτο εδώ. Εντάξει, χωρίς το νούμερ θα πάρουμε 5-8.
Με τον προσδιοριστικό τούτο εδώ θα πάρετε το 0,625, που είναι η δεκαδική αναπαράσταση του κλασματικού αριθμού 5/8. Από την άλλη μεριά μπορείτε να κάνετε ακόμα πιο σύνθετες παραστάσεις, όπως για παράδειγμα είναι τούτο εδώ. Εδώ προσέξτε λίγο κάτι. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, όταν έχουμε πολλές παρενθέσεις, πολλά ζευγάρια παρενθέσεων, οι πράξεις εκτελούνται, ξέρετε, από τα μέσα προς τα έξω. Αφού υπολογίσουμε εδώ ότι αυτή η παράσταση κάνει 5, το 2 στη 5, όπως καταλαβαίνετε, κάνει πόσο. 32, εντάξει, θα αφαιρεθεί το 1 που κάνει 31 και θα πολλαπλασιαστεί με το 3 και θα πάρουμε το αποτέλεσμα που είναι το 33 και ούτω καθεξής. Με τον τρόπο αυτό απλά θέλω να σας δείξω πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε απλές αλγεβρικές παραστάσεις, χωρίς μεταβλητές, χωρίς τίποτα άλλο, σαν ένα απλό κομπιουτεράκι, αν θέλετε, σαν μια απλή αριθμομηχάνη, ένα τέτοιο πρόγραμμα. Προς το παρόν, όπως έχετε δει, δεν έχουμε χρησιμοποιήσει ούτε μεταβλητές ούτε τίποτα. Παρά μόνο την αυτοματοποιημένη αρρύθμιση των εντολών I1, I2, I3, I4 και ούτω καθεξής αν έχουμε παρακάτω, εντάξει. Παίρνοντας τα αποτελέσματα O1, O2, O3, O4 και ούτω καθεξής. Κάπως έτσι λοιπόν είναι η αρχή μας. Τώρα, σε πολλές περιπτώσεις, κυρίες και κύριοι, χρειάζεται μία τιμή να τη χρησιμοποιήσουμε πολλές φορές και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε μεταβλητές. Το παράδειγμα που δίνουμε εδώ στον πίνακα, ξέρετε, είναι και αυτό πάρα πολύ απλό, αλλά αργότερα θα πρέπει να συνηθίσουμε με αυτήν εδώ την ιδέα. Κοιτάξτε λίγο, έχουμε να υπολογίσουμε την τιμή ενός κλάσματος, όπου το α, για παράδειγμα, είναι και στον αριθμητή, το α και το β έχουν κάποιες τιμές, το a και το b. Λοιπόν, 2 και 3 αντίστοιχα. Δηλαδή το a είναι 2, το b είναι 3. Αλλά θα χρησιμοποιήσουμε αυτόν εδώ τον συμβολισμό και όχι αυτόν εδώ που είχαμε δει προηγουμένως, βάζοντας κατευθείαν τις τιμές, για τον εξής απλό λόγο. Προσέξτε, κυρίες και κύριοι. Δείτε λίγο τούτο εδώ την παράσταση. Αυτό το α είναι 2. Η άνω και κάτω τελεία σας θυμίζω ότι είναι ανάθεση τιμή σε μεταβλητή. Αυτό που σημαίνει ότι μετά την επιτυχή εκτέλεση της εντολής που πληκτρολογήσαμε στο κελί I1, το αποτέλεσμα της εντολής φαίνεται στο κελί O1, εδώ δηλαδή, που είναι το 2. Συγγνώμη. Λοιπόν, από εδώ και κάτω, οποτεδήποτε χρησιμοποιήσουμε το α σαν μεταβλητή, θα πάρει την τιμή 2. Όπως και από εδώ και κάτω, οποτεδήποτε χρησιμοποιήσουμε την τιμή της μεταβλητής B, θα πάρει την τιμή 3. Από εδώ και κάτω, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα μπορούν να εξελιχθούν ως εξής. Το πιο απλό που μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το σημείο είναι να χρησιμοποιήσουμε αυτήν εδώ την παράσταση όπως τη βλέπουμε εδώ πέρα. Προσέξτε λίγο τη μεταγραφή της. Είναι κλάσμα, επομένως χρειαζόμαστε αυτόν εδώ τον τελεστή της διαίρεσης. Ομαδοποιούμε τον παρονομαστή και τον αριθμητή με παρενθέσεις όπου χρειάζεται, έτσι ώστε να γίνει σωστά, να εκτελεστεί σωστά η σειρά των πράξεων. Στο μαξίμα, όπως και στα λογιστικά φύλλα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ύψωση της δύναμης με το σύμβολο του Shift 6. Ωραία. Και θα πάρετε βέβαια το αποτέλεσμα που εδώ μας λέει το πρόγραμμα ότι είναι το 25/3. Με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το παράδειγμα, απλά θέλω να σας επιστήσω την προσοχή ότι θα πρέπει γενικά να χρησιμοποιούμε μεταβλητές είτε στις σταθερές είτε σε οτιδήποτε άλλο έχουμε στο πρόγραμμα, έτσι ώστε να μπορούμε να τις ξαναχρησιμοποιούμε. Αυτό εδώ το πρόγραμμα, ξέρετε, θα δουλέψει σωστά ακόμα και αν το α πάρει μια άλλη τιμή. Οπότε χρειάζεται να υπολογίσουμε την τιμή αυτού της εδώ της παράστασης, αυτού του κλάσματος, απλά χρησιμοποιώντας άλλες τιμές στο A και στο B, χωρίς να ξαναγράφουμε αυτό που έχουμε γράψει στο Ι3. Αυτό είναι το πλεονέκτημα, ότι δεν χρειάζεται να ξαναγράψουμε την παράσταση αν μία φορά τη γράψουμε σωστά. Λοιπόν, πολλές φορές, κυρίες και κύριοι, θα χρειαστούμε κάποιες σταθερές στους υπολογισμούς μας. Εντάξει, όπως είναι για παράδειγμα η σταθερά του Euler, που είναι η βάση των φυσικών λογαρίθμων, το 2,718 και ούτω καθεξής. Εντάξει. Ο αριθμός, ο τριγωνομετρικός αριθμός π, ο αριθμός φ, αν θέλετε, αυτό που είχαμε συναντήσει ακολουθίες σαν τον μαγικό αριθμό φ. Αν τύχει να εργαστούμε με προβλήματα τα οποία έχουν μέσα τους μηγαδικούς αριθμούς, θα χρειαστούμε το I, τη μηγαδική ρίζα. Εντάξει. Ή να παραστήσουμε με κάποιο τρόπο το σύμβολο του άπειρου, εντάξει, είτε είναι προς το θετικό άξονα είτε είναι προς τον αρνητικό. Όλες αυτές οι σταθερές, κυρίες και κύριοι, να ξέρετε ότι ξεκινάνε με το σύμβολο του επί της 100, τούτο εδώ δηλαδή όπως βλέπετε, εντάξει, και μετά είναι το A για τη σταθερά του Euler, το PI για τη σταθερά του P και ούτω καθεξής. Αρκετά από αυτά θα τα χρειαστούμε, ειδικά τα δύο πρώτα, στην αρχή, όπως επίσης και τα δύο τελευταία, δηλαδή τους συμβολισμούς του άπειρου, είτε προς το θετικό άκρο είτε προς το αρνητικό. Προσέξτε λίγο αυτό το M που στην ουσία βγαίνει από το minus, εντάξει, είναι μείον άπειρο,
στους συμβολισμούς, συγγνώμη, που θα έχουμε κυρίως στους υπολογισμούς με τα όρια, με τους υπολογισμούς με τα ολοκληρώματα και ούτω καθεξής. Δεν χρειάζεται με λίγα λόγια να πληκτρολογείτε εσείς ότι ξέρετε το πι είναι 3,14, όπως συγγνώμη λίγο, ή να δίνετε κάποια προσέγγιση του αυθαίρετη. Εντάξει. Αν χρειαστείτε αυτούς τους αριθμούς, είτε για παράδειγμα τη βάση των φυσικών λογαρίθμων, είτε τον αριθμό πι, θα πρέπει να τον πληκτρολογείτε με αυτόν εδώ τον τρόπο. Όπως έχουμε δει και στα λογιστικά, φίλε, κυρίες και κύριοι, έτσι και εδώ υπάρχει μια πληθώρα από ενσωματωμένες συναρτήσεις, είτε αυτές αναφέρονται, για παράδειγμα, σε πράξεις όπως είναι η απόλυτη τιμή, που εδώ το παράδειγμα μας λέει ότι η απόλυτη τιμή του μείον 3 είναι το 3, είτε πρόκειται για την τετραγωνική ρίζα, το SQRT, παρόμοιο όνομα και στα λογιστικά, φίλε, όπως θυμάστε, η ρίζα του 4 είναι το 2, είτε πρόκειται για το λογάριθμο. Υπενθύμησε εδώ ότι όταν λέμε λογάριθμο, εννοούμε φυσικούς λογάριθμους, νεπέριους λογάριθμους, όχι δεκαδικούς. Λογαριθμός του 1, όπως ξέρετε, είναι 0. Και δύο λογαριθμικές, και μια λογαριθμική συνάρτηση κυριαρχική ρίγη X, που σας θυμίζω ότι κάνει την ίδια δουλειά όπως την είχαμε δει και στα λογιστικά φύλλα, υψώνει στη βάση των φυσικών λογαριθμών και βλέπετε πολύ καλά ότι ο λογαριθμός του 1 είναι ο αριθμός E. Προσέξτε λίγο, δεν παίρνετε το νούμερο 2,7 κάτι όπως θα το πάρατε στο λογιστικό φύλλο. Παίρνετε το σύμβολο της σταθεράς του για να δείτε το αποτέλεσμα αυτής της πράξης, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε μετά από εδώ τι πράγμα, το νούμερα, το προσδιοριστικό, δώστε μου την τιμή, όπως την δεκαδική τιμή που αντιστοιχεί σε αυτή την παράσταση. Όπως επίσης, αν θέλετε να βρείτε το λογάριθμο του E, δεν θα γράψετε εδώ ο λογάριθμος του 2, λοιπόν. Αν λοιπόν θέλετε να βρείτε τον λογάριθμο του ΕΔΟ, θα δώσετε λογάριθμο εδώ του 2,718 κτλ. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το σύμβολο επί της 100, και ούτω καθεξής. Περισσότερες συνατήρησεις, κυρίες και κύριοι, με την τριγωνομετρία. Μπορούμε, για παράδειγμα, να βρούμε τον λογάριθμο, συγγνώμη, το συνημήτωνο του π που είναι μείον 1 με τη συνάρτηση cos, να βρούμε το ημήτωνο του 2π με τη συνάρτηση συν που είναι η συνάρτηση ημητώνου, την εφαπτωμένη με την συνάρτηση tan, το τόξο εφαπτωμένης με το A tan και το τόξο των συνημητών με το A cos και ούτω καθεξής. Προσέξτε ότι στους τριγωνομετρικούς τέτοιους υπολογισμούς το αποτέλεσμα που παίρνουμε έχει να κάνει με, είναι αποτέλεσμα του, σαν κλάσματα του π όπου εκεί είναι δυνατόν. Δεν παίρνουμε δηλαδή την αντίστοιχο δεκαδικό αριθμό. Θα διακόψουμε μισό λεπτάκι εδώ για να δείξουμε δύο παραδείγματα. Θα φύγουμε δηλαδή από την παρουσίαση εδώ, κυρίες και κύριοι. Ας ανοίξουμε λίγο το πρόγραμμα Maxima, για να δούμε λίγο έτσι κάποιες απλές παραστάσεις. Για παράδειγμα, είχαμε κάνει αυτήν εδώ την παράσταση. Ωραία, προσέξτε λίγο. Με το που πληκτρολογήσω κάτι, θα ανοίξει τούτο εδώ το κελί. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο κελί στο πρόγραμμα ενεργό. Οπότε με το που έδωσα την πληκτρολόγηση του 2, άνοιξε ένα ενεργό κελί. Αν εδώ πληκτρολογήσω 2 και 3 και πιέσω το Ctrl και Enter, κοιτάξτε λίγο τι θα γίνει τώρα. Λοιπόν, θα πάρουμε το αποτέλεσμα 5. Εντάξει, μην ανησυχείτε από την αργοπορία αυτού του υπολογιστή που έχω μαζί μου, τον οποίο τον πήρα από την αίθουσα που το τμήμα μας παρέχει υπολογιστές για παρουσίαση. Είναι παλιός, αργός και ούτω καθεξής. Εντάξει, στο δικό σας σύγχρονο υπολογιστή, στο εργαστήριο, τα πράγματα θα πάνε πολύ πιο εύκολα και γρήγορα. Αυτή λοιπόν είναι η είσοδος 1, αυτή εδώ είναι η έξοδος 1. Εντάξει, ή για παράδειγμα, αν θέλουμε, όπως είπαμε πριν, να βρούμε το συνημήτωνο του π, θα το πληκτρολογήσουμε έτσι, κυρίες και κύριοι. Ωραία. Να σας πω μονάχα, αν δεν το έχετε παρατηρήσει, ότι όταν ανοίγουμε μία παρένθεση, το πρόγραμμα αυτομάτως συμπληρώνει το κλειστό ζευγάρι της. Για παράδειγμα, αν θα δώσω εδώ αυτό εδώ, έχω πατήσει μόνο ένα πλήκτρο, δεν είμαι τόσο γρήγορος, γι' αυτό και βλέπετε ότι και ο κέρσορας είναι στη μέση. Έτσι έχετε μια βοήθεια ώστε να μην κάνετε λάθη, ξέρετε, με το άνοιγμα-κλείσιμο παρενθέσεων, εκεί όπου έχουμε πολύπλοκες παραστάσεις. Να βρούμε λίγο και την εφαπτωμένη, είχαμε πει του. Συγγνώμη λίγο. Όχι έτσι. Το τόξο εφαπτωμένης του 1. Η συνάρτηση που καλώ εδώ σας θυμίζω ότι σημαίνει δώσε μου εκείνη την γωνία η οποία, η εφαπτωμένη της οποίας είναι μονάδα. Το πι τέταρτα είναι αυτή εδώ η γωνία. Εντάξει. Αν τώρα θέλετε να πάρετε την αριθμητική τιμή αυτής εδώ της παράστασης, θα πρέπει να το γράψετε έτσι. Όπου σας δίνει μία προσέγγιση. Όπως επίσης, κοιτάξτε λίγο το εξής. Μπορούμε να δώσουμε, να ζητήσουμε μάλλον, την τετραγωνική ρίζα του 4. Η οποία είναι το 2, όπως θυμάστε όλοι πολύ καλά. Εντάξει. Αλλά μπορούμε να κάνουμε και αυτό, κυρίες και κύριοι. Μπορούμε να γράψουμε εδώ την τετραγωνική ρίζα του α στο τετράγωνο. Βλέπετε που πήραμε το απόλυτο α. Το σύμπλην α, αν θέλετε.
αυτή εδώ η παράσταση που έχει αυτό εδώ το αποτέλεσμα είναι κατ' ουσίαν αυτό που μας κάνει αυτό το πρόγραμμα να είναι ένα πρόγραμμα υπολογιστικής άλγευρας. Με λίγα λόγια, ενώ για παράδειγμα τούτο εδώ μπορούμε να το εκτελέσουμε ακόμα και σε ένα απλό κομπιουτεράκι, δεν μπορούμε να εκτελέσουμε τούτο εδώ. Ένα πρόγραμμα λοιπόν υπολογιστικής άλγευρας όπως είναι το Maxima, εντάξει, ή τα πιο ακριβά αν θέλετε και πιο χλιγά data ανάλογα τους που είναι το Maple ή το Mathematica, μπορούν να καταλάβουν ότι, με λίγα λόγια, να αναλύσουν τα σύμβολα και να καταλάβουν ότι η τετραγωνική ρίζα του α τετράγωνο είναι η απόλυτη τιμή του α, εντάξει, ή αν θέλετε το σύμπλην α. Όπως επίσης να κάνουν τούτο εδώ. Προσέξτε να δείτε λίγο τώρα κάτι. Μπορούμε να δώσουμε αυτήν εδώ την παράσταση. Οπα. Το τρεις φορές το π δηλαδή, δύο φορές το π. Το οποίο κάνει τρία δεύτερα. Ο υπολογιστής με λίγα λόγια μπορεί πολύ εύκολα να καταλάβει ότι σε αυτό εδώ το κλάσμα, αυτό και αυτό, αυτοί εδώ οι όροι απλοποιούνται. Και το καθεξής. Αυτή κυρίες και κύριοι είναι, αν θέλετε, η έξτρα λειτουργικότητα που μας δίνουν αυτά τα προγράμματα σε σχέση με τα απλά προγράμματα υπολογισμών που έχουμε δει με τα υπολογιστικά φύλλα ή με τα απλά, πώς το είναι, επιτραπέζια κομπιουτεράκια. Η δυνατότητα, με λίγα λόγια, να εκτελούμε πολύπλοκους συμβολικούς υπολογισμούς. Αυτή η δυνατότητα είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη από τη ρίζα του α τετράγωνο που έχουμε δει συνέχεια. Θα την ανακαλύψουμε σιγά σιγά, εντάξει. Τώρα, να σας υπενθυμίσω επίσης ότι το Maxima έρχεται σε πάρα πολλές διαφορετικές εκδόσεις για πολύ διαφορετικά περιβάλλοντα. Αυτό που κατ' ουσίαν χρησιμοποιούμε και που καταχρηστικά ονομάζουμε Maxima είναι το περιβάλλον του WX Maxima, τούτο εδώ πάνω αν το βλέπετε λίγο καθαρά, εντάξει, το οποίο μας δίνει αυτό εδώ το γραφικό περιβάλλον για να εκτελούμε τις εντολές και όχι μέσα από έτσι, απλές εντολές ένα τερματικό. Στη συνέχεια, αν και καταχράζουμε λίγο τον όρο, με τον όρο Maxima θα εννοούμε αυτό εδώ το πρόγραμμα. Εντάξει. Όλες αυτές εδώ πέρα οι εντολές, κυρίες και κύριοι, μπορούν να αποθηκευτούν στην υπολογιστή σας από το μενού του αρχείου και διαλέγοντας την αποθήκευση ως και το καθεξής. Μπορείτε να τα κρατήσετε και να τα χρησιμοποιήσετε στη συνέχεια. Εντάξει.